Ο νέος Μαρμαράς είναι ένας από τους πλέον γνωστούς προορισμούς ανά την Ελλάδα. Μία εξαιρετικά όμορφη περιοχή θα έλεγα. Ε, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα λόγω της πανδημίας. Έχουμε πληρότητα, έχει έρθει κόσμος. Ε, η αγορά πώς είναι. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που βλέπω και ενημερώνομαι από τα νησιά και αυτά που βιώνω εδώ ως επιχειρηματίας πιστεύω ότι ο Μαρμαράτης είναι σε μια καλή κατάσταση για το γενικό κακό πλέον. Ωστόσο υπάρχουν ελεύθερα δωμάτια. Ε, να συγχαρώ και τους ξενοδόχους οι οποίοι τηρούν τα πρωτόκολλα στο μέγιστο βαθμό. Ε, δουλεύουμε με οδικό τουρισμό από τη Θεσσαλονίκη, αρκετούς Έλληνες. Έχουμε κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Και Δευτέρα ε, ως Παρασκευή κρατάμε μια, μια, γραμμή σε, στο ποσοστό του 50% του Σαββατοκύριακου. Πώς είναι η ποιότητα γενικότερα και στα δωμάτια και στα καταστήματα εστίασης στο Μαρμαρά. Ε, γίνονται αξιόλογε προσπάθειε πλέον από του επιχειρηματίε και από τη νέα γενιά. Όλοι κάνουν επενδύσει στα μαγαζιά του το και θέλουν να κρατάνε, πιστεύω, υψηλά το επίπεδο πλέον. Ε, αλλάζει η γενιά και οι νέοι επιχειρηματίε που προσπαθούμε στην εστίαση να έχουμε καλέ παροχέ, το ίδιο και τα δωμάτια. Αν σα λέγαμε να μα προτείνετε κάτι από το νέο μαρμάτι, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δούμε και να θαυμάσουμε. Τι θα ήταν αυτό, εσεί, αντόπιο. Λοιπόν, για μένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο μαρμαράκι και δεν το έχουμε προωθήσει ακόμα, η αλήθεια είναι, είναι τα Βασιλέματα τις απογευματινές ώρε, το περίπατο στι βραδινές ώρε στο κέντρο, επίσκεψη σίγουρα στον Παρθενώνα, στο γραφικό χωριό του Παρθενώνα. Κάποια βόλτα εξόρμηση με νοικιαζόμενα σκάφη, βαρκάκια, σε ωραίες παραλίες με τη χρυσαφένια μου και τα καθαρά νερά, τα οποία οι περισσότερες έχουν και υποστηρίζουν τη γαλάζια σημαία. Mm. Αυτά είναι η πρώτη σκέψεις που μου έρχεται εμένα στο Νέο Μαρμαρά. Η yeah. βόλτα στο λιμάνι. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις. Άρα δηλαδή είναι μια περιοχή η οποία έχει και την παραθαλάσσια όψη, αλλά και την ορεινή, σε πολύ, μικρό, σε πολύ λίγα χιλιόμετρα και μπορεί κάποιο να εξερευνήσει και τη μία περιοχή και την άλλη άνετα. Φυσικά, ο Μαρμαρανέος Μαρμαρά σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεις σε νησί. Είναι αφιθεδρικά κτισμένος και έχει αυτό το μαγικό συνδυασμό του πράσινου και του μπλε. Ο λόγος για να επιλέξει ο επισκέπτης το νέο Μαρμαρά ως τόπο προορισμού για τις διακοπές του Εκτό και πέρα από τη φυσική ομορφιά την οποία διαθέτει ο νέος Μαρμαράς σε μεγάλο βαθμό και γενικότερα όλη η Σιδωνία είναι για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή ο Μαρμαράς διαθέτει και μια νυχτερινή ζωή σε ένα βαθμό ικανοποιητικό μπορώ να πω όταν μιλάμε για το κομμάτι της νεολαίας ε, και επίσης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μια πληθώρα μικρών γραφικών παραλίων οι οποίες εκτείνονται από το Μαρμαρά μέχρι και την περιοχή του Αζάπικο που είναι τα διοικητικά όρια του Νέου Μαρμαρά ε, αλλά και, προς, και μέχρι τα Λαγόμανδρα λοιπόν όπου αυτές οι παραλίες προσφέρονται για πιο ιδιωτικέ, α το πούμε έτσι, στιγμέ και για... είναι παραλίε οι οποίε δεν, δεν, έχουν αυτή τη μεγάλη ε, συχνότητα του κόσμου. Αυτή τη μεγάλη δεν, έχει τόσο... δεν είναι τόσο πολυπληθή αυτέ οι παραλίε. Επίση, ένα άλλο παράγοντα, ο οποίο είναι σημαντικό για να επιλεγεί ο Μαρμαρά ω προορισμό, είναι και το βουνό το οποίο διαθέτει στην πλάτη του ο οικισμό. Το οποίο βουνό προσφέρεται και για περιπατητικέ διαδρομέ, και μάλιστα έχει γίνει μια αξιέπαινη προσπάθεια από την Κινσέπτ, μια, μια οργάνωση εδώ ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν αυτά τα μονοπάτια και να τα συντηρήσουν και να τα έχουν ανοιχτά ώστε να αποτελούν οι, δια, οι, οι περιπατητικές διαδρομές ε, λόγω προσέλκυσης τουριστών. Λοιπόν και είναι διαδρομές οι οποίες μπορούν να, να δείξουν το φυσικό κάλος το οποίο έχει η περιοχή μας ακόμα και στον ορεινό ε, τουρισμό και ότι μπορούμε να επεκτείνουμε και την τουριστική σεζόν στοχεύοντας και στον αγροτουρισμό και όχι μόνο στο θαλάσσιο τουρισμό.